Μια ώρα χαμένη στην ειδική αγωγή κοστίζει παιδαγωγικά και ψυχολογικά πολύ περισσότερο από ό,τι στα υπόλοιπα σχολεία. Τόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, φέτος οι δυσκολίες υπήρχαν και θα υπάρχουν. Λοιπόν, για να κάνω μια σύντομη αναφορά για να καταλάβετε το όλο σκηνικό του τι παίχτηκε με την ειδική αγωγή, θα έχετε ακούσει ίσως ότι είχαν γίνει κάποια λάθη στους πρώτους από τα κενά της ειδικής αγωγής από την δευτεροβάθμια του Ρεθύμνου. Το λάθος παραδέχθηκε από τη δευτεροβάθμια. Το Υπουργείο δεν έκανε κάτι άμεσα για να καλύψει αυτό το λάθος. Δεν είχαν δηλωθεί κανένα κενό ειδικής αγωγής στα ένταξης, στο θέμα ένταξης όλου του νομού. Λοιπόν, το Υπουργείο ενημερώθηκε νωρίς, δεν πήρε την ευθύνη για αυτό το πράγμα, να ξανατρέξει τους πίνακες ώστε να βγουν τα σωστά και οι σωστοί, έτσι, να γίνουν οι σωστές τοποθετήσεις. Με αποτέλεσμα ο νομός να πάει πίσω σε όλα τα θέματα ένταξης του νομού. Είχαμε καταθέσει προσωρινή διαταγή στο δικαστήριο, σε ένα μήνα έχουμε ασφαλιστικά μέτρα για αυτό το θέμα και το βλέπουμε τι γίνεται. Τώρα, τι επακόλουθε για αυτό το πράγμα. Στελεχώθηκε αργά με ένταξη. Που σημαίνει ότι και τα σχολεία, το ειδικό σχολείο και το ειδικό γυμνάσιο και το ειδικό δικαστηριακό κέντρο του Ρεθύμνου έχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά κενά. Κρυμμένα είναι γύρω στις 120 ώρες κενές στο ΕΕΚ και γύρω στις 40 με 45 στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο. Αυτές οι ώρες θεωρούμε ότι δεν αναπληρώνονται γιατί τα παιδιά, καταλαβαίνετε, χρειάζονται στήριξη εξ αρχής. Οι προτάσεις του Υπουργείου είναι ότι πρέπει να. Προφανώς να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Προφανώς πρέπει να ξεκινήσουν να στελεχώνονται κατευθείαν αυτά τα σχολεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τάξεις που έχουν διάφορα θέματα να πεις ότι θα τους κάνω αυτό ή θα τους κάνω το άλλο ή θα αλλάξω το πρόγραμμα. Τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα που ξέρουν από τα άλλα χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ καυστικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Αλλά όσο φαίνεται και από τα λεγόμενά σας, αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, είναι ότι ούτως ή άλλως έχει βάθος χρόνου για άλλη μια φορά αυτή η υπόθεση. Τον επόμενο μήνα λέτε ότι είναι και η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Το Υπουργείο ακόμα βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν έχει προχωρήσει σε αυτή του την υποχρέωση να είναι εντάξει. Οπότε μπορεί να φτάσουμε Χριστούγεννα και τα θέματα αυτά να μην έχουν λυθεί ακόμα, ως γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή. Ναι, αλίμονο όμως έχει γίνει πάλι φέτος αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εμείς ασκουπηθήκαμε νωρίς. Την Παρασκευή 5 του μήνα υπάρχει μια κινητοποίηση στην Αθήνα που την έχουν βάλει οι αναπληρωτές μαζί με την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ στο Υπουργείο. Αντίστοιχα, εμείς έχουμε βάλει δύο θέματα. Το θέμα των αναπληρωτών με παράσταση διαμαρτυρία στη δευτεροβάθμια. Το θέμα των αναπληρωτών και το θέμα της ειδικής αγωγής. Τα έχουμε βάλει παράλληλα διότι είναι δύο θέματα καυτά για τον νομό. Θεωρούμε για όλη την Ελλάδα. Απλά εμείς εδώ στο ΕΛΜΕ το τρέχουμε πάρα πολύ το θέμα, διότι το ΔΥΠΑ ειδική αγωγή έχει διάφορα θέματα και πανελλαδικά και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα. Αναφορικά με εκείνο το άλλο το θέμα της στέγασης, τι εξελίξεις υπάρχουν, κυρία Δράμη, για να σας πάω ένα βήμα παρακάτω πριν σας αποχαιρετήσω και σας αφήσω να μπείτε στην τάξη. Ναι, θα σας πήγαινα και εγώ να σας πω την αλήθεια, γιατί επίσης είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε κάνει διαβήματα στο Υπουργείο. Το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο έχει προσωρινά στεγαστεί σε κάποια λιόμενες αίθουσες ενός παλιού δημοτικού, το Γεράνι. Και το ΕΚ είναι συστεγασμένο πάλι κατά παράκληση σε κάποια στις αίθουσες του ειδικού δημοτικού σχολείου. Λοιπόν, ζητάμε πάρα πολλά. Επιτέλους πρέπει να δοθεί σοβαρή στέγη στα σχολεία ειδικής αγωγής του Ρεθύμνου. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση είχαμε ζητήσει ένα κτίριο το οποίο το είχαμε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας να περάσει στο Υπουργείο Παιδείας και στο Δήμο ώστε να το μετατρέψει και να γίνει το ειδικό, το ΕΚ, να πάει εκεί πέρα. Επιτέλους να βρει το ένα από τα δύο σχολιά, να βρει χώρο. Αυτές οι υποσχέσεις λοιπόν τι έχει γίνει. Είχαμε μαζέψει υπογραφές, κινητοποιηθήκανε γονείς, δάσκαλοι. Πήραμε κάποιες υπογραφές και μια προέγκριση. Περνάει από τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας. Υπήρξε ένα σχηματισμός, ενώ είχαμε πάρει υποσχέσεις ότι το θέμα προχωράει και ο Δήμος μας είχε πει ότι προχωράει αυτή η Υπουργή για αυτά. Τώρα πάλι με την αλλαγή του Υπουργού Γεωργίας, το θέμα πάλι ξεκινάει από την αρχή. Πάλι πρέπει να το τρέξουμε το θέμα εξ αρχής. Θεωρούμε ότι είναι
είναι το ίδιο μείζον θέμα, ακριβώς όπως οι κενές ώρες και το θέμα του στεγαστικού στο ρεύμα. Για το μείζον, ναι, για το μείζον θέμα που έχει να κάνει με τη στέγαση τη δική σας, των συναδέλφων σας, τις επιστολές που στέλνετε προς όλους τους δημάρχους εκεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα, σας ξαναλέω, είχε φτάσει σε ένα σημείο καλό. Περιμέναμε ουσιαστικά την έγκριση, την υπογραφή του κ. Αποστόλου, του Υπουργού Γεωργίας. Είναι στην αμοδιόδο ΚΕΓΕ, είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Γεωργίας. Τώρα με την αλλαγή πάλι δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο είμαστε. Πρέπει, αυτή η ιστορία, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο απλή όπως την περιγράφω. Για αυτό το πράγμα κινηθήκαμε περίπου 7 μήνες πίσω. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, δεν θέλουμε πάλι να βρεθούμε σε αυτό τώρα 7 μήνες πίσω να κυνηγάμε την ουρά μας. Είναι σημαντικό θέμα. Και κοιτάμε πάλι να τρέξουμε γρήγορα τις διαδικασίες. Θα μπουν προφανώς και οι γονείς των παιδιών μαζί. Είμαστε σε συνοδοιπόροι σε αυτή τη δουλειά. Και οι καθηγητές οπωσδήποτε, έτσι. Ώστε πάλι να μην χρειαστούν πάλι άλλοι 7 μήνες να φύγουν. Γιατί το στεγαστικό είναι πάρα πολύ επιτακτικό.